Έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο στην καριέρα σας? Μετά από 15 χρόνια, και η αλήθεια είναι ότι και μετά από και ύπαρξη και στα δύο τα πανεπιστήμια, δεν έτυχε νομίζω ότι μπορεί να υπήρχαν. Αλλά όχι, να κληθώ σε κάποιον χώρο που βλέπω αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, όχι, δεν έχει τύχει. Και δεν μπορώ να πω ότι είναι η βαρβαρότητα της κατάστασης. Νομίζω ότι πιο καλά πουλάει το κατακαριοργημένο. Αυτό το οποίο συμβαίνει, δεν ξέρω σε τι τίτλο θα το βάλουμε και δεν ξέρω πόσος κόσμος θα καταλάβει τι θα μπει στον τίτλο. Αλλά κατά με προσωπικά θεωρώ ότι οι γύροι περισσότερες ανησυχίες από το κατακαριοργημένο. Ο κτηνίατρος Γιώργος Καλτσάς, που είναι συμβασιούχος εντεταλμένος πραγματογνώμονας του Δήμου Βόλου, είναι ο γιατρός που εξέτασε το άτυχο σκυλί, το οποίο βρέθηκε σφαγμένο σε μια λίμνη αίματος στην πυλωτή σπιτιού στο πάρκο της Οδού Επισκοπής. Από τα λεγόμενά του συμπεραίνουμε την ανησυχία του για την σοβαρότητα του εν λόγω περιστατικού, το οποίο έχει σοκάρει την κοινή γνώμη. Το άτυχο τετράποδο δέχθηκε χτύπημα στην κοιλιακή χώρα από ανθρώπινο χέρι, που όπως όλα δείχνουν κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο. Αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής είναι ότι το ζώο τραυματίστηκε με ένα θανάσιμο πλήγμα, το οποίο βέβαια είναι η αιτία θανάτου ουσιαστικά, έτσι. Και αυτό γύρει απορίες. Και ανησυχίες, θα έλεγα, γιατί προφανώς δεν πρόκειται για χτύπημα από κάποιο άλλο αδέσποτο ζώο, από κάποιο άλλο ζώο, έτσι όπως τουλάχιστον έχω ακούσει το περιστατικό, έτσι. Δεν σας αναφέρω ότι είναι δείγμα, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι δάγκωμα, δεν είναι δείγμα. Δεν έχω στοιχεία δείγματος. Είναι λοιπόν χτύπημα από κάποιον άνθρωπο. Βεβαίως. Και μιλάμε για ένα ζώο αρκετά εύσωμο, δεν μιλάμε για ένα μικρόσωμο σκυλί. Όχι, δεν είναι μικρόσωμο σκυλί. Είναι μεγαλόσωμο. Περί εκεί που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του πρωτοφανούς σε αγριότητα συμβάντος, είναι σοκαρισμένοι. Πολύ περισσότερο οι ένοικοι του σπιτιού, όπου σύρθηκε τραυματισμένο το άτυχο σκυλί και άφησε την τελευταία του πνοή στην είσοδο της οικίας τους. Το βράδυ, κατά τις 1:15, ο γιος μου είχε κάποιους φίλους πάνω στο σπίτι. Κατέβηκαν οι φίλοι του να φύγουν και αυτός κατέβηκε να κλειδώσει. Βγαίνοντας τα παιδιά έξω, είδανε το σκυλί που ήταν σκοτωμένο και γεμάτο εδώ αίματα, εδώ σε αυτό το σημείο, και καλέσανε την αστυνομία. Σοκαρίστηκαν βέβαια τα παιδιά με αυτό που είδανε. Το πεζοδρόμιο απέναντι από το πάρκο όπου έγινε η επίθεση στο σκυλί είναι γεμάτο αίματα, όπως και ο δρόμος μέχρι το σημείο όπου ο άγνωστος δράστης τραυμάτισε θανάσιμα το άτυχο τετράποδο. Γιατρέ μου, έχετε ενημερώσει την αστυνομία, φαντάζομαι, για όλα αυτά τα ευρήματα, έτσι? Όχι, βλέποντας την κατάσταση που είχα να αντιμετωπίσω, έπρεπε τόπου να ενημερωθεί η προϊσταμένη μου, η διευθύντριά μου, όπως και έγινε, ο αντιδήμαρχος, η ελληνική αστυνομία και ο εισαγγελέας, και αυτή τη στιγμή συντάσσουμε τα επιπλέον στοιχεία που χρειάζονται, γιατί η διαδικασία είναι εν εξελίξη ήδη. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό το οποίο έχει γίνει. Η αστυνομία ερευνά το υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκε ακόμη ένα ανάλογο περιστατικό στην ίδια γειτονιά, χωρίς ευτυχώς την ίδια τραγική κατάληξη. Χθες έμαθα ότι έγινε και την περασμένη εβδομάδα σε μία γάτα κάτι το αντίστοιχο. Όμως τη γάτα κάποιος την είδε και την πρόλαβε και την πήγε στον κτηνίατρο και έμαθα ότι τη σώσανε.